λέει ο Άγιος, ένα φάρμακο για τη λύπη. Και αυτό το φάρμακο το είδαμε και χθες. Είναι το φάρμακο της ελεημοσύνης, όσο και αν φαίνεται άσχετο το ένα από το άλλο. Όμως η ελεημοσύνη διώχνει τη λύπη. Το λέγαμε και χθες, γιατί ακριβώς ελκύει τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, φέρνει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, και ως αντίδοτο της λύπης είναι ακριβώς αυτό η χαρά, που είναι στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Οπότε πολύ εύστοχα λέει ο Ιερός Χρόστομος, όταν σου συμβεί κάτι λυπηρό, δώσε ελεημοσύνη αμέσως, ώστε να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα φέρει μαζί και τον καρπό της, στοιχείο του οποίου είναι η χαρά. Δεν έχει κανείς παρά να δοκιμάσει και να δει στην πράξη πόσο εύστοχο είναι αυτό που λέει ο Ιερός Χρόστομος και πόσο αποτελεσματικό. Ίσως κανείς μας μέχρι τώρα δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Όταν είσαι σε μια κατάσταση αθυμίας, έτσι, λύπης, να δώσει ελεημοσύνη. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, ευχαρίστησε τον Θεό, διότι συνέβη, για οτιδήποτε συνέβη, και θα δεις πόση χαρά θα ακολουθήσει. Μαζί με την ελεημοσύνη, την εσπλαχνία που θα δείξεις, δώσε και δοξολογία στον Θεό. Ευχαρίστησε τον Θεό για αυτό που σε έκανε να λυπηθείς. Μια συκοφαντία, ένας διωγμός, ένας λόγος που έτσι σε πίκρανε. Στο βάθος βέβαια, πίσω από κάθε πίκρα και από κάθε στενοχώρια, κρύβεται ένας εγωισμός, έτσι, και μια, ας το πούμε, υπερηφάνεια, μια φιλαυτία, γι' αυτό και επικρινόμαστε. Κανονικά πότε δεν πρέπει να επικρινόμαστε και να στεναχωριόμαστε. Εξωτερικά θλιβόμαστε από πολλά πράγματα, συνθλιβόμαστε, πιεζόμαστε, αλλά όταν τα αντιμετωπίζουμε πνευματικά, αυτά δεν γίνονται αφορμές τύπης και στενοχώριας, αλλά χαράς. Να ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για όλα, όπως λέει άλλωστε και το Πνεύμα του Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου, εν παντί ευχαριστεί, ακόμα θα πει κανείς και για τις πτώσεις μας, να ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορούμε και εκεί να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί είδαμε αφενός την πτώση μας, την καταλάβαμε, γιατί πολλές φορές δεν την καταλαβαίνουμε, αμαρτάνουμε ανεπιγνώστως, και ακόμα να ευχαριστήσουμε διότι δεν πέσαμε χειρότερα. Και ακόμα να ευχαριστήσουμε γιατί έχουμε τη δυνατότητα να μετανοήσουμε, να διορθωθούμε. Οπότε πάντοτε να ευχαριστούμε. Και όταν υπάρχει κάτι ευχάριστο, θα λέγαμε έτσι, που από όλους θεωρείται ευχάριστο, και όταν υπάρχει και κάτι το οποίο φαίνεται πικρό και στενόχωρο και έτσι καταθλιπτικό, και τότε πάλι να ευχαριστούμε. Για ό,τι συμβαίνει λοιπόν, να ευχαριστήσεις τον Θεό και θα δεις πόση χαρά θα ακολουθήσει. Και αν αφιβάλλεται, λέει ο Ρεσόστομος, δοκιμάστε και θα δείτε τη δόξα του Θεού. Μας δίνει λοιπόν δύο φάρμακα. Αφενός με την ελεημοσύνη και αφετέρου την ευχαριστία, τη δοξολογία στο Θεό, για ό,τι λυπηρό μας συμβαίνει.